Ένα μήνα μετά την ορκομοσία του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφέρει, όπως φαίνεται, να συσπυρώσει μεγάλο μέρος των Αμερικανών πολιτών εναντίον του. Από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες και από το Σικάγο στο Μαϊάμι, ακτιβιστές βγήκαν στους δρόμους 30 πόλεων των Ηνωμένων Πολιτειών με κεντρικό σύνθημα «Not my president», «Δεν είναι ο πρόεδρός μου». Πιστεύω ότι οι άνθρωποι του συνεργάστηκαν με τους Ρώσους και αν αυτό ισχύει πρέπει να καθαιρεθεί και να μπει φυλακή, να τον βγάλουμε από το Λευκό Οίκο, δεν ανήκει εκεί. Κόκκινο πανί για τους διαδηλωτές, η ισλαμοφοβική ατζέντα του 45ου Αμερικανού Προέδρου, η εξαγγελία του για περικοπές στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, η θέση του κατά των αμβλώσεων, η άρνηση της κλιματικής αλλαγής και όχι μόνο. Επρόκειτο για μια από τις πολλές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Τραμπ που έχει ξεσηκώσει τους πολίτες ήδη από τον πρώτο της μήνα. Την περασμένη Πέμπτη ήταν η σειρά των μεταναστών να απεργήσουν, με πολλούς εξ αυτών μάλιστα να απολύονται μετά την κινητοποίησή τους.